Με συγκέντρωση έξω από το εφετείο, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σχεδόν 20 μήνες από την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, άνοιξε η αυλαία της δίκης της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βάθμο. Παρούσα για άλλη μια φορά η μητέρα του Παύλου Φίσα, που δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι. Τα ίδια συναισθήματα με τότε και τώρα. Προχωράμε. Το ίδιο αποτέλεσμα. Την ίδια καταδίκη. Παρόντες ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, μόλις 7 καταδικαστέντες από τους 26 συνολικά που είναι κρατούμενοι στις φυλακές, εκτείοντας την ποινή που τους είχε υποβάλει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Ιχηρές απουσίες του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Νίκου Μιχαλολιάκου, αλλά και του δολοφόνου του Φίσα Γιώργου Ρουπακιά και του Ηλία Κασιδιάρη. Ήρθαμε για να καταθέσουμε ό,τι κάνανε δολοφονίες, μαχαιρώματα και αίμα. Συνέχεια από 2009-10 μέχρι 2013 που δολοφονούσαν Σεχζάδ Λουκμάν, Παύλο Φίσα και ποιος ξέρει πόσα άλλα. Από το επταμελές διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα από 10 έως 13 έτη και 6 μήνες, στο εδόλιο κάθισαν μόνο ο Χρήστος Παπάς και ο Γιάννης Λαγός. Δεν μπορούν να πέσουν στα μαλακά οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Οι ποινές πρέπει να αυξηθούν, όπως έχει γίνει άλλωστε και η έφεση. Δεν θα ανεχτούμε να ζήσουμε ξανά τις μέρες που δολοφονούσαν είτε τον Παύλο Φίσα είτε τον Σαχζάτ Λουκμάν. Από το διευθυντήριο απουσίαζαν επίσης ο Γιώργος Γερμενής, ο Ηλίας Παναγιώταρος και ο Αρτέμης Ματθεόπουλος. Με πάνω στα χέρια και αντιφασιστικά συνθήματα, από τις 8 το πρωί ο κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από το εφετείο, κλείνοντας την κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ωστόσο, υπήρξε διακοπή για να μπορέσουν να φτάσουν στο δικαστήριο όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που καθυστέρησαν λόγω των διαδηλώσεων. Θα είμαστε εδώ όσες φορές και αν χρειαστεί, γιατί πρέπει το αυγό του φιδιού να το σκοτώνουμε μόλις ξεκινήσει. Το παρόν στο δικαστήριο έδωσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Λιάννα Κανέλη και ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου.